Απαραίτητα στελέχη πληρωμάτων σε νευραλγικά και εξειδικευμένα πόστα στα πλοία του πολεμικού ναυτικού είναι οι γυναίκες, οι οποίες ξεπερνούν και το 40% των πληρωμάτων. Οι υπαξιωματικοί και εξωματικοί ρίχνονται στη μάχη, παρά τους κινδύνους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Η σηματορός Κατερίνα Κοτσάκη είναι μητέρα δύο παιδιών, 3,5 και 5,5 ετών αντιστοίχως. Αυτό όμως δεν την εμποδίζει να βρίσκεται στο πόστο της στη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς κάθε φορά που το καράβι φεύγει για να συμμετάσχει σε άσκηση ή επιχείρηση, ακόμη και κατά των επικίνδυνων πειρατών στη Σομαλία. Σε κερδίζει και η δραστηριότητα που μπορεί να έχεις και σαν πολεμικό καράβι. Είναι λίγο πρόκληση, ειδικά για γυναίκα. Θέλοντας να δείξουμε και την ισότητά μας απέναντι στους άντρες, ίσως. Η πολυήμερη παραμονή μέσα στα πλοία έχει ως φυσικό επακόλουθο πολλές γυναίκες στελέχη να κάνουν οικογένεια με συναδέλφους τους του ναυτικού. Όπως λένε, έτσι υπάρχει και η ανάλογη κατανόηση. Είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδιά. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν υπάρχει μια μέρημνα από το ναυτικό και για τους ανθρώπους που βρίσκονται και οι δύο στην ίδια εργασία. Και έτσι μπορούμε και συμμετέχουμε και οι δύο στις δραστηριότητες που έχει ο καθένας. Και εγώ και ο σύζυγός μου, ο οποίος είναι και εκείνος στο ναυτικό. Μπορεί να υπήρχαν και έτη που να βλέπεις και 200 μέρες το χρόνο. Που οι τουρκικές προκλήσεις κατά πάντων κορυφώνονται, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, τα γυναικεία στελέχη του πολεμικού ναυτικού ορθώνουν το ανάστημά τους. Οι γυναίκες ανταποκρίνονται εισάξια, επαρκώς, εκτελούν τα αντικείμενά τους με επιμέλεια, ακρίβεια. Ένας τραυματίας μέσα στο πλοίο, μέσα στη φρεγάτα. Σπέβδουν λοιπόν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να καταγράψουν την κατάσταση ώστε να μεταφέρουν το θύμα. Καλά. Εδώ λοιπόν θα αναλάβει και η γιατρός του καραβιού. Το κρίσιμο πόστο του γιατρού της φρεγάτας Φωκάς έχει αναλάβει η στρατιωτική γιατρός Κοντονάσου Γεωργία, που είναι και το νεότερο μέλος του πληρώματος, με μόλις 2 εβδομάδες υπηρεσία. Στην αρχή, ας πούμε, υπήρχε ένα άγχος σίγουρα, γιατί δεν είχα ξαναταξιδέψει με πολεμικό πλοίο. Ωστόσο, από την εμπειρία μου έως τώρα, νιώθω ότι έχω ενταχθεί. Στο πλήρωμα είχα φυσικά τη βοήθεια όλων των νεοτέρων και του κύριου υπάρχου, στον οποίο υπάγομαι, και του κύριου κυβερνήτη. Ορκίστηκα στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων στη Θεσσαλονίκη 5 Φεβρουαρίου του 2016. Ένα χρόνο έμεινα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και έπειτα στο δεύτερο χρόνο από όταν ορκίστηκα έρχομαι, ήρθα εδώ. Ούτε η φουρτούνα, ούτε ο αέρας, το κύμα ή ο εχθρός σταματά τις ατρόμητες γυναίκες στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Ζωντανή απόδειξη είναι η χρυσαφή διαδαμαντία με την ειδικότητα του αρμενιστή. Δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, που δεν μπορούμε να κάνουμε. Όταν χρειαστούμε κάποια βοήθεια, λόγω σωματότυπου, ας πούμε, εντάξει, όλοι είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν, να μας βοηθήσουν. Θεωρώ ότι κάνω 2-1 και υπηρετώ την πατρίδα και ταξιδεύω. Οι γυναίκες στελέχη του πολεμικού ναυτικού είναι έτοιμες να υπερασπιστούν ακόμη και με τη ζωή τους την πατρίδα. Από την άλλη, είναι οι τρυφερές μητέρες και σύντροφοι που φροντίζουν την οικογένειά τους όταν βγάλουν τη στολή.